Το πουκάμισό μου λίγο, έτσι είναι το στυλ του Φέδη σήμερα. Πειράζει, να το διορθώσω. Καλώς όρισες, Γιώργο. Γεια σου, Φέδη. Τι κάνεις? Είμαι... Χαίρομαι πάρα πολύ. Γυαλιμένος. Εγώ χαίρομαι. Είσαι ταλαιπωρημένος, ε. Είμαι εξαντλημένος. Στεναχωρέθηκες μετά τα χθεσινά? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω χάρη πιο πολύ, ήταν μου. Ειλικρινής. Αφοπλιστικά, ειλικρινής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν βρίσκομαι στο τελικό. Μην είμαι απατεώνας, αλλά. Η αλήθεια είναι τέτοια ανακούφιση και τέτοια χαλάρωση. Που τελείωσες. Πραγματικά. Ήταν πολύ πίεση, πολύ κούραση, τόσο μεγάλο διάστημα. Το πιο δύσκολο κομμάτι ποιο ήταν? Δηλαδή, αναδρομικά, άμα πάρεις αυτούς τους 5 μήνες, να πεις εκεί δυσκολεύτηκα τα αμάλα. Τα αμάλα. Αμάλα. Νομίζω για μένα ο τελευταίος μήνας ήταν που με εξάντλησε. Βασικά το κομμάτι της παρέας που χάνεις κάποιους φίλους, που εκεί πέρα είναι απαραίτητο να έχεις κάποιον για στήριγμα, κάποιους για στήριγματα. Μόνος δεν γίνεται. Εγώ τουλάχιστον δεν την πάλεψα μόνος. Εκ του αποτελέσματος να σου μιλήσω. Από τον James και μετά. Από τον James και μετά ήρθε, άρχισε μια κατρακύλα. Έβγε και ο Γιάννης. Θα είσαι σήμερα στο τελικό? Με συγχωρείς. Ναι, να πάρει τα μάτια. Αναγκαστικά έχω υπογράψει γενικά. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε. Και θα πάρω και το αμάξι, Φέη. Θα παραλάβεις και τα αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε, Νίκο μου, τα χθεσινά. Τα χθεσινά, λοιπόν, λεπτομερώς, γιατί ήταν και ένας μαραθώνιος. Παρακαλώ. Σε έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο 5 ωρών για γερά νεύρα εξελίχθηκε χθες βράδυ ο αγωνιστικός ημιτελικός του Survivor για την πρόκριση 3 από τους 4 φιναλίστ στον μεγάλο τελικό. Πάμε να υποδεχτούμε λοιπόν τους 4 φιναλίστ με αλφαβητική σειρά, το τονίζω. Υποδεχτείτε τον Γιώργο Γιουλέκα, την Κατερίνα Δαλάκα, τον Φάνη Μολέτσι και τον Ντάνιελ Νούρκα. Η κλήρωση έβγαλε αντιμέτωπους τον Γιώργο με την Κατερίνα, αλλά και τους δύο φίλους, Φάνη εναντίον Ντάνιελ. Και οι δύο φίλοι, Ντάνιελ και Φάνη, θα αναμετρηθούν για μια θέση στο τελικό. Έτοιμοι! Στο πρώτο ζευγάρι της μονομαχίας, ο Γκιουλέκας έδειξε από το πρώτο ραν να μην έχει τις αντοχές για να διεκδικήσει το εισιτήριό του για τον τελικό. Σε πολλά από τα ματσαρίσματά του με τη Δαλάκα, χρειάστηκε επιπρόσθετο χρόνο για να μπορεί να επανέλθει, ενώ παρουσίασε κάποια σημάδια ανάκαμψης λίγο αργότερα με το ψυχολογικό μπουστάρισμα που του παρήχε συνεχώς ο φίλος του James Καφετζής. Το κατάφερε, μπαίνει στο παιχνίδι! Γυρίζει στο κοινό, πανηγυρίζει 2-1 το σκορ. Τελικά η Δαλάκα κατάφερε να επικρατήσει, παίρνοντας μια θέση στον τελικό, η οποία έτρεξε προς τις κερκίδες να αγκαλιάσει τα μέλη του φαν κλαμπ της. Κατερίνα, τελευταίο τότε για τον τελικό. Σημαδεύει και τον κάνει. Η Κατερίνα Δαλάκα παίρνει το εισιτήριο για τον αυριανό μεγάλο τελικό του Survivor. Το κατάφερε, όλοι γίνονται να κουμπάρει. Ο αδερφός της. Ο Γιώργος εξωτενωμένος παραμένει κάτω στο σανίδι. Όλοι οι φίλοι του από πάνω προσπαθούν να τον ανεβάσουν ψυχολογικά. Θα χρειαστεί αυτή τη στήριξη. Ενώ η Κατερίνα έχει γίνει ένα με τους υπόλοιπους, ο Γιώργος πρέπει να βρει το ψυχικό σθένος να παλέψει στην επόμενη του αναμέτρηση. Στη μονομαχία των δύο φίλων τώρα, ο Ντάνιελ πάλεψε με όλες τις δυνάμεις απέναντι στο γιο του ανέμου, Φάνη Μπολέτσι, δεν κατάφερε όμως να επικρατήσει και έτσι ο Φάνης ήταν αυτός που πέρασε στον απόψινό μεγάλο τελικό. Αστοχή, χαμηλά στη βάση, το μερικέρι και το κάνει! Ο Φάνης παίρνει το ειστήριγμα το τελικό! Τρέχει ο κόσμος μέσα στο τύπο Μάγκης! Με Κατερίνα και ο Φάνης τα κατάφεραν, τελικό σκορ και σε αυτή την αναμέτρηση 5-3 για τον Φάνη Μπολέτσι. Στη μονομαχία της δεύτερης ευκαιρίας, ο Ντάνιελ δεν άφησε κανένα περιθώριο ελπίδας στον εμφανώς ταλαιπωρημένο και χωρίς αντοχές Γκιουλέκα, ο οποίος μάλιστα παράτησε απογοητευμένος και έναν από τους αγώνες του. Δεν μπορεί να το χάσει ο Γκιουλέκας, το καταλαβαίνει, σταματάει την προσπάθεια, το παρατάει ο Ντάνιελ, θα πρέπει να κάνει μάζεμα. Του φωνάζει και ο James να συνεχίσει την προσπάθεια, ο Γκιουλέκας δεν θέλει. Ξέρει ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσει αυτή η αναμέτρηση. Προσοχή, παιδιά, δεν θέλουμε να έχουμε κάποιο τραυματισμό. Ο Ντάνιελ ήταν αυτός που συμπλήρωσε την τριάδα του τελικού με τον Γιώργο να αποχαιρετά συγκινημένος. Ο τελευταίος μήνας για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολος ψυχολογικά. Έχασα πολλούς φίλους μέσα στο παιχνίδι και μου στήχησε. Πολλές φορές δεν μπορούσα να κουμαντάρω τα συναισθήματά μου, τις σκέψεις μου. Μου βγαίνει πάρα πολύ πίεση.
στο Άλσους Βεϊκού βρέθηκαν χθες από νωρίς όλοι οι παλιοί συμπαίκτες στο Finalist και πρώην Survivors. Μένατε την τελική τετράδα να είναι αυτή? Ναι, είναι ναι. Πολύ δυνατή παίκτες και είδες. Εγώ περίμενα και την Ασημίνα μέσα. Αλλά εγώ το είχα δηλώσει ότι θέλω Ασημίνα τελικό. Δεν πειράζει, παιδιά μου. Αλλά του χρόνου. Θέλουμε να στηρίξουμε και τα 4 παιδιά. Είναι όλα άξια, πολλοί που φτάσανε εδώ, που είχαν την υπομονή. Υπάρχει κάποιος που στηρίζεται περισσότερο από κάποιον άλλον? Εγώ είμαι team fan, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ, συγγνώμη, πιστεύω ότι το αξίζει πάρα πολύ. Είναι on the top. Συνέχεια σε όλη την πορεία του παιχνιδιού, είχε τραυματισμό του και συνέχισε μετά και ήταν στην κορυφή. Για μένα αξίζει 100% να παρεφάνει. Θεωρώ ότι αγωνιστικά ίσως έχει ένα προβάδισμα ο Φανούλης. Εγώ λόγω του οικονομικού καθαρά. Καθαρά λόγω του οικονομικού. Βέβαια, αυτό πάει να πει. Θέλω να το πάρει ο Ντάνιελ. Θα ήθελα να κερδίσει ο Φάνης. Ο Βασιλιάς θέλει να στέψει τον Ντάνιελ. Θέλω να κερδίσει ο καλύτερος. Ο οποίος είναι? Θα το μαρτύρισουμε αύριο αυτό, στην τελική τριάτα. Ποιον στηρίζετε σήμερα? Κοίταξε, να μιλήσω εγώ, ξέρω νομίζω όλος ο κόσμος ποιον στηρίζω. Την Κατερίνα, γιατί μέχρι το τέλος ήμασταν μαζί πολύ κολλητές. Ελπίζω να συνεχίσει αυτό. Εγώ στηρίζω ο Γιώργος Γιουλέκας, Θεσσαλονικιός. Εκτιμώ πάρα πολύ το χαρακτήρα του. Μπορεί να είναι τσαλάκα, αλλά έχει μείνει ατσαλάκωτος χαρακτήρας. Ντάνιελ και η Κατερίνα. Τους φίλους μου, όπως έχω πει, είμαι μέχρι το τέλος για τους φίλους μου, οπότε Ντάνιελ. Ντάνι. Εγώ είμαι σαύρες, με φίδια έρχονται, με παπαγάλους. Είναι όλο το Survivor εδώ σήμερα. Τι έθεσες, έχω μεγαλύτερη μύτη από σένα. Με Γιώργο Γιαννό και Ντάνι ποτέ δεν χάσαμε. Θέλω φουλ να περάσει ο Ντάνιελ στο τελικό, γιατί μπήκαμε μαζί στο παιχνίδι, οπότε τον στηρίζω. Εύχομαι πραγματικά να το πάρει ο καλύτερος. Για τον κόσμο μέσα, που σας στήριζε, που χειροκροτούσε, τη μεγαλύτερη στήριξη την είχε ποιος? Θεωρώ ο Φάνης που την είχε μεγαλύτερη στήριξη. Τη μεγαλύτερη στήριξη, ακόμα και από... Βασικά, σε φωνές και τέτοια. Κόσμο. Ε? Δεν ξέρω, ένας εκ των δύο νομίζω. Νίκο, επιβεβαιώνεις? Νομίζω ότι ήταν δύο μεγάλα φακλάπ της Κατερίνας και του Φάνη. Ο Φάνης είχε. Μου κάνει εντύπωση υπό την εξής έννοια, ότι η Δαλάκα είχε ούτως ή άλλως φαν κλαμπ από το προηγούμενο Survivor και λόγω αθλητισμού, ναι, που κάποιος κόσμος την όριζε. Ο Φάνης είναι ένα παιδί που δεν τον ήξερε κανείς. Δηλαδή, ούτε το επάγγελμά του δεν ήταν. Ήταν τελείως άγνωστος. Ναι, μπήκε στη ζωή μας. Καλά, και την Κατερίνα πριν μπει στο Survivor δεν την ήξεραν πέρα από τους ειδικούς. Κάτι σημαίνει όμως για να είναι. Τι μάθανε? Για να είναι όμως κοντά. Ισορροπήμα. Ποιο? Είναι μεγαλύτερο αυτό του Φάνη. Ναι. Ότι ο κόσμος ναι. Το στηρίζει. Βέβαια και ο Ντάνιελ. Τελικά είχε και ο Ντάνιελ. Ναι, είχε και ο Ντάνιελ. Επίσης είναι και όπως είναι. Υπάρχει. Όπως τα βγάλαμε τώρα. Εσύ δεν είχε. Πρόχειρο υπολογισμό. Να μας πει ο Γιώργος τι έπαθε χθες. Είδαμε τη Δευτέρα να παλεύει σαν αγρίμη για το αυτοκίνητο. Και την Τρίτη, ξέρω ότι μεσολάβησαν μέρες. Δεν κερδίσαμε να πούμε κάτι. Μπράβο, ναι, από την Πέρση είναι εξαιρετικό. Κοινό δεν έχουμε, χάσαμε που κλαίμε εδώ στα βίντεο. Γιατί με φέρατε. Αλλά την Τρίτη. Δεν ήμουν εγώ, ήμουν κουρέλι. Κάτω, σε ήσουρα στα πατώματα. Και σε κοιτούσαν όλοι από πάνω. Κανείς δεν σε έπαιρνε μια αγκαλιά να σε σηκώσει. Εσύ ξαπλωμένο κάτω. Σε κοιτούσαν κι άλλοι αμήχανοι. Δεν πέθανε, δεν πέθανε. Θέλω αγκαλιά. Θέλει. Ναι, όμως κάποια στιγμή είδα που ο Τζέιμς σε πλησίασε, καλά, έχεις πέσει τα ωριά σου και τον έδιωχνες. Του έλεγες φύγε. Ήσουν αναλυποθυμίσεις και ήταν σαφές. Και στην πραγματικότητα έτσι ήμουνα και στον αγώνα με το αμάξι, που ήταν λίγες μέρες πριν, που επίσης, εντάξει, ήμουν λίγο, είναι δικαιολογία λίγο, όλοι είμαστε τραυματίες, όλοι κουβαλάμε πολλούς πόνους. Αλλά εμένα ήταν η μονομαχία με τον Ντάνιελ που ξημέρωσε μέχρι να τελειώσει. Κερδίσαμε 12 ώρα το βράδυ, ξημέρωσε 6,5-7 ώρα το πρωί μέχρι να τελειώσει. Που τα δώσαμε όλα γιατί ήταν το εισιτήριό μας για το τελικό. Σε λίγες ώρες παίζουμε και το αμάξι που. Εντάξει, 30-40 χιλιάρικα. Εδώ όμως γιατί λάγαμε. Εξαιρετικό, τα δίνεις όλα. Μέχρι τελευταίο μάζεμα τα πάντα. Ήξερες ότι δεν θα πας στο τελικό γι' αυτό. Ήξερες δηλαδή ότι πρωτιά δεν θα είχες γι' αυτό τα παράτησες. Η αλήθεια είναι, Φέη, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει πιθανότητα να φύγω από το παιχνίδι, σε μονομαχίες και αυτά. Εντάξει, τώρα, αν κάνεις ένα βήμα πίσω, ξέρεις ότι εφόσον μένεις σε μονομαχία, είσαι τελικό, υπάρχουν πιθανότητες σου. Αλλά μέχρι και χθες δεν είχα στο μυαλό μου ότι υπάρχει πιθανότητα να φύγω. Δηλαδή, λέω, εντάξει, άμα το πάρουμε ισόποσο, είμαστε στο 75% να περάσουμε τελικό, που οι πιθανότητες είναι εξαιρετικές για αυτό το εισιτήριο. Και επειδή είχα αυτοπεποίθηση, λέω, είμαι γύρω στο 85-90. Δεν φάνηκε αυτοπεποίθηση. Δεν φάνηκε καθόλου αυτοπεποίθηση από το πρώτο ραν. Τον πρώτο αγώνα μάψε, που ήρθε η Στέλλα και σου έκανε μαλάξεις, εκεί κάτι σε τσίτωσε. Στον πρώτο αγώνα τη βραδιά χθες. Το παιδιό. Κάτι σε τράβηξε. Α, με τράβηξε, ναι. Τετρά κεφάλαιο. Εντάξει, ήταν
πάρα πολύ καλή. Ναι, αλλά δεν το παράτησε όμως. Πονούσε και μπήκε μέσα και τα έδωσε όλα στο ραντ. Ναι, εννοείται. Ό,τι μπόρεσα να δώσω, έδωσε. Εντάξει, μόνο στο τελευταίο που είπε, άντε να τελειώσει. Εκεί εντάξει, να σου πω, εκεί υπάρχει η λογική κρίση που σου λέει εντάξει, τώρα δεν βγαίνει. Ρίχτω να τελειώνουμε. Οικονομικά θα είσαι ό,τι και να γίνει η διεσίο νούμερο 2 με το αυτοκίνητο που πήρε. Σωστό. Αυτό είναι μια ωραία οπτική. Να επικεντρωθούμε ένα νούμερο 2. Και όλα τα χρήματα όλων των εβδομάδων συν το αυτοκίνητο, αν τα βάλει σούμα, είναι δεύτερο. Πάμε να ανεβάσουμε. Καλοκαιράκι, διακοπέ τώρα, μια χαρά του κατσί. Σου λέει, ήθελα να ξεκουραστώ. Εκτό από τι δύο εικόνε αυτέ, λοιπόν, την πολύ καλή αγωνιστική που κερδίζει αυτοκίνητο και το ερείπιο, αν μου επιτρέπει, το χθεσινό. Το λέω γιατί. Ήμουν ασκέτο, το δεύτερο. Λέω, ναι, γιατί το είπαμε και έξω. Η Σταυρούλα κοιτούσε, ποιου κοιτούσε. Είδαμε και μια άλλη εικόνα σου. Είδαμε την πολύ χιουμοριστική και γλυκιά εικόνα σου με τον Τζέιμ. Και όταν έφυγε ο Τζέιμ, σε είδαμε να είσαι με όλου. Με εφραστικές επιθέσεις, με. Λίγο πιο εριστικός. Πιο έντονος. Γιατί μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Γιατί μιλάμε για άλλον. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όπως χθες είδαμε τις διαφορετικές εικόνες αγωνιστικά, είδαμε και τις δύο πλευρές του Γιώργου. Τι συνέβη λοιπόν και είδαμε από το χιουμορίστα και γλυκό Γιώργο στον επιθετικό, εριστικό και επιθέσεις σε όλους. Είναι απορία πολλών. Για σένα λέει. Λοιπόν. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όσο προχωρούσε το παιχνίδι. Όπως είπα και στην αρχή, σίγουρα η αποχώρηση του James μου στήχησε πολύ, στη ψυχολογία μου τουλάχιστον. Αρχικά η αλλαγή της ομάδας μου είχε στοιχήσει. Ήταν το πρώτο χτύπημα για μένα στο να πέσω λίγο. Πραγματικά όταν μπήκα. Ήσουν πιο καλά στους μπλε. Με συγχωρείς. Ήσουν πιο καλά στους μπλε. Εντάξει, η αλήθεια είναι όταν μπήκα, παιδιά, ήταν σαν όνειρο για μένα. Μπαίνω σε μια ομάδα, νομίζω μόνο νικάμε. Εγώ φέρνω νίκες. Εγώ λέω τώρα, μην με βγει κανένα τραυματισμό. Έχω μπει σκέτς, μου έχουν πάρει τηλέφωνο τώρα με το πόδι έτσι, πατερίτσα, σπίτι και τέτοια. Μου λένε είσαι έτοιμος, λέω έτοιμος. Φορώ ότι είναι. Πάμε. Θα το βρούμε τώρα. Αν δεν το βρούμε, σε δύο εβδομάδες φαίει. Αυτό είχα πει. Μπαίνω μέσα, νικάμε. Αποθέωσε όλη η ομάδα, μάγε τέτοια. Όνειρο. Με τα χώρα. Ένα όνειρο γενικά. Λέω τι γίνεται, γιατί ταλαιπωριόμαστε εδώ πέρα. γιατί κουράζονται. Και εντάξει, όσο περνούσε ο καιρό, να η αλλαγή τη ομάδα. Εντάξει, έβγαινε ο Τζέιμς μου στοίχησε εννοείται. Γιατί εκεί πέρα το δύσκολο κομμάτι είναι να έχει κάποιον λίγο να σε συντονίσει και να συντονίσει προφανώ. Τι να σε συντονίσει. Στον καλό δρόμο. Στον καλό δρόμο, ρε παιδί μου. Σκέψου που περιορίζονται στα εντός survivor κατά πολύ. Εμείς η αλήθεια με τον James κάναμε συζητήσεις κυρίως για τα εκτός survivor. Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί μετά είναι ένα διάλειμμα. Άρα η μοναξιά είναι ο εχθρός. Μοναξιά, εντάξει, δεν το έχω υπεραναλύσει, να σου πω την αλήθεια τόσο. Είναι πιο σκέτο. Αλλά θες ένα στήριγμα δίπλα. Θες ένα στήριγμα, εντάξει, δεν είναι μόνο ο James. Δηλαδή. Και ο Γιάννης που έφυγε, που ήμασταν πολύ κοντά. Μετέπειτα, μάλλον και με το Φάνη που ήμασταν κοντά, απομακρυνθήκαμε. Δηλαδή, ένα-ένα, σιγά-σιγά τα άτομα που ήμουν με τη ΣΥΑ ήμουν πολύ, είχαν πολύ καλές σχέσεις. Η Χρύσα ήμασταν πολύ φαν, περνούσαν πολύ ωραία. Οπότε, σιγά-σιγά έχανα άτομα. Δικά μου. Όταν πήγα, ένιωθα λίγο απροστάτευτος, θα το πω, στη νέα μου ομάδα. Έξω από τα νερά μου κάπως. Ήταν πολύ επικεντρωμένοι όλοι στο αγωνιστικό κομμάτι. Εγώ δηλαδή, μ' άρεσε που επικεντρωνόμουν στο Μουχαμπέτι να το πω και είχα σαν πλαϊνό το αγωνιστικό κομμάτι. Μετά, όταν είδα ότι επικεντρώνομαι στο αγωνιστικό, γιατί μου έλειπε το κομμάτι που μου άρεσε πιο πολύ, τον ευχαριστή με το παιχνίδι. Ναι, ίσως μου βγήκαν παραπάνω νεύρα, ένταση. Καλά, δεν χρειάζεται να απολογηθεί το. Όχι, να απολογηθεί. Μα εδώ ο Παρσόλης τον έφερε. Τι έγινε με τον μπαμπά του Φάνη και τη Δαλάκα. Είπε ότι είναι θαυμαστής η οικογένεια του Φανομπολέτσεϊκο. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Όχι, νομίζω είπα ότι. Ο μπαμπάς του Φάνη έδειξε ότι είναι φαν της Κατερίνας Δαλάκα. Η οικογένεια όλη. Σωστά, Νίκο. Η Δαλάκα με το Φάνη. Νομίζω είπα ότι την πιστεύει για τελικό, αν θυμάμαι καλά. Εσύ ποιος πιστεύει στον τελικό από τους τρεις, σήμερα το μενού έχει κρίκους. Και να μου πείτε και με τη Σταυρούλα και το Φάνη είχαμε κάτι. Σταυρούλα Φάνη ποτέ. Όχι. Σταυρούλα Φάνη. Άλλο άλλη δεν συναντήθηκαν χθες, Νίκο. Να κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Γιατί μην κοιτάτε. Γιώργο μου, ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει σήμερα. Γνωρίζουμε ότι έχει κρίκο το παιχνίδι. Στο κρίκο ο Ντάνιελ είναι εξαιρετικός και η Κατερίνα. Αλλά άμα έδινε ένα προβάδισμα σε κάποιον θα ήταν ο Φάνης. Πιστεύω ότι αυτός επικρατήσει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις κάτι τέτοιο. Θρίλερ θα έχουμε σήμερα. Επίσης, είναι διαφορετικά τα προπ που βαράμε. Δηλαδή, πέντε μήνες βαράμε με διαφορετικά προπ. Άλλο βάρος, άλλη ευθύ. Ήταν όλα διαφορετικά. Ήταν καταρχάς καινούργια προπ, τα δύο από τα τέσσερα που έπαιξα. Που εντάξει, είναι 100% δίκαιο, γιατί για όλους είναι κάτι καινούργιο. Απλά είναι κάτι που δεν έχεις ξαναπαίξει. Ναι. Δηλαδή, εγώ προσπάθησα, άλλαζα τις βολές μου, προσπαθούσα να βελτιωθώ, δεν ήξερα πώς κατά τη διάρκεια του ραν. Γιατί για πρώτη φορά πετύχαινα ένα τοτέμ και δεν έπεφτε. Λέω τι γίνεται. Οπότε κρύβει κινδύνους.
Μεγαλώνει τις πιθανότητες να γίνει κάποια έκπληξη. Τύχε ένα το τεμ και δεν έπεφτε. Τι γίνεται. Μα το πετύχαινα. Μία. Ναι, γιατί ο Σακίδη ήταν πιο ελαφρύ. Ναι, ήταν καλό. Πιο μικρό. Ήταν πιο ελαφρύ. Έμπαινε πιο βαθιά στη βάση. Φαινόταν ότι ήταν πιο ελαφρύ. Πολύ ωραία στημένο πάντω. Θε μήπω μία απάντηση μικρή να δώσει τη Δώρα που είπε δεν σε ήθελε στον τελικό λόγο του χαρακτήρα σου. Θα ήθελε να απαντήσει κάτι τέτοιο. Με ήθελε στον τελικό. Έτσι είπε σε εμά που ήρθε χθε. Την ίδια ήθελε στον τελικό. Γι' αυτό δεν με ήθελε. Πέντε είχαμε λόγω του χαρακτήρα μου. Έτσι είπε. Και είναι το. Δεν ξέρω. Σωστό, σωστό. Δεν ξέρω τι να πω. Όλα καλά. Στην ερώτηση μια σεξουαλικού περιεχομένου από την Κόρη, κρατιέται η Δάφνη εδώ, κρατιέται. Με τον λιγουρέ που αποφάσισες, απαντήσεις ειλικρινά για τη Δώρα ή για την απαντήστηλά. Έχεις να τα πούμε εμείς, αμέσως. Λέει ότι το λιγουρεύεται. Το λιγουρεύομαι για καλεσμένο, το λιγουρεύομαι. Το διευκρίνησε η κοπέλα. Ναι, εντάξει, ήμουν συγκεκριμένη. Επιλέγεις θάρρος ή αλήθεια. Δώρα εδώ, λέγω εδώ. Ωραία, κάνε ερώτηση. Κάτι κάνω εγώ. Κάνε ερώτηση. Πότε έκανε σεξ πρώτη φορά. Λέμε ρε παιδιά. Δηλαδή Δώρα και σεξ κάπως λίγο μέχρι. Πρώτη φορά εννοεί στο survival. Πρώτη φορά στο survival. Όχι survival, ο γενικό. Πότε έκανε σεξ πρώτη φορά. Σε ποια ηλικία. Ήταν ωραία. Α, ήταν ωραία. Εντάξει, πρώτη φορά τώρα δεν χάθηκε η μπάλα, ας πούμε, δεν κάναμε όρια, αλλά να χαρά, δεν ξέρω. Πρέπει να κάνεις όρια δηλαδή για να είναι ωραίο το σεξ. Η δεύτερη φορά ήταν καταπληκτική. Γιατί έκανες όρια στη δεύτερη. Στην όρια έγινα, ναι, κατάλαβα. Ήσασταν πολύ. Όχι. Α, εντάξει. Παιδιά, τι λέτε, διαφημίσει. Φέι. Σήμανση είναι συγκεκριμένη, παιδιά. Πάρα πολύ. Να φύγω. Για να κάτσε λίγο. Αν δεν κάτσε να φας κάτι, έχω. Θα έχεις λύσει όλες τις απορίες. Κάτσε, εξαντλήθηκε. Αλλά εγώ μου λένε θα σε ρωτάμε, θα απαντάς. Αυτό μου είπαν ότι με ρωτάτε, θα απαντάω. Και αυτό έκανες. Και μετά. Και μετά. Έτσι την πάτησα και στα κιου επίσης, να πω. Να απολογηθώ. Γιατί εγώ πήγαινα στα κιου πάντα. Η αλήθεια είναι το παιχνίδι δεν το είχα παρακολουθήσει. Το survivor. Είχα παρακολουθήσει τώρα Μπεντάνο και manager rugby και τέτοια. Είχα το 16 και με πήραν φέτος τηλέφωνο εμένα. Καλό πράγμα αργεί να γίνει. Και πήγαινε σε συνεντεύξεις και δεν ήξερες τι γίνεται. Όχι, μισή ώρα συνέντευξη εγώ. Έλα, κόψτε το λίγο. Κάτσε, λέω, θέλω να πω. Έλεγα μισή ώρα και μετά τώρα βγήκα χθες και βλέπω έπαιζαν κάτι ένα λεπτό. Και τώρα από μισή ώρα μου μιλάς και κόβουν ένα λεπτό. Λάθος. Άρα αυτό το μοντάζ εκεί θέλω. Ο Παρτσόλης. Ωραία, θα σας πάρω σε τους δύο στην μαγειρική να συνεχίσετε το podcast. Πάμε, εγώ είμαι μέσα. Ωραία, γίνει ζουμερό τώρα. Μας κόβεις όμως, να τα ακούς. Δεν καταλαβαίνω. Θες να πάμε στη τρίτη φορά. Περίμενε λίγο. Να ακούσω. Αλλά για συγκεκριμένα άτομα, λίγα. Πολλά. Να τα ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Να είμαστε λίγοι στην παρέα. Εγώ να πω επίσης ότι δεν έχω θυμηθεί από χθες από τον αγώνα. Οπότε είμαι ψηλοσκέτος. Είμαι λίγο βραδύκαυστος, να το πω. Δεν θα βάλω. Άμα δεν τα πιάνω γρήγορα. Πάμε σε διαφημίσεις.